Ο κύριος Κρέκας λοιπόν είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Θα πάμε μετά και στους γιατρούς μας, τους αξιότιμους γιατρούς μας. Αλλά νομίζω, Αντώνη Μουζάκη, ότι πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά. Βεβαίως. Να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω που σήμερα είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ θα σε ευχηθώ καλή δύναμη. Γιατί βλέποντας χθες τον κύριο Πούτιν να λέει ότι αν και εφόσον ο αγωγός κλπ. Τότε θα διευρύνω την αύξηση της παροχής αερίου και με τη δήλωση της κυρίας Φοντερ Λάιν ότι κατά 90% η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία, μας έβαλε σε μαύρα φίδια, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται δυστυχώς η διεθνής ενεργειακή κρίση, η οποία μένεται σε επίπεδο Ευρώπης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρώπη, επανέφερε την ελληνική πρόταση ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός ευρωπαϊκός κεντρικός μηχανισμός για να προστατεύσει τα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματίες από την εκρηκτική αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν είναι τόσο τολμηρή όσο χρειάζεται αυτή την περίοδο. Χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο τολμηρή, να πάρει πιο γενναίες αποφάσεις. Ναι. Από την άλλη όμως εμείς δεν στεκόμαστε αμέτωχοι απέναντι σε αυτή τη διεθνή ενεργειακή κρίση, κύριε Αλλά... Αυτιά. Ανακοινώσαμε και συνεχίζουμε να ανακοινώνουμε μέτρα στήριξης των οικοκυριών έτσι ώστε να μην μεταφερθεί αυτή η κρίση στα ελληνικά σπίτια. Την Δευτέρα θα υπογράψω σε συνεργασία βέβαια με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών την υπουργική απόφαση η οποία μεταφέρει 470 εκατομμύρια ευρώ τελικά στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Από 400. Είχαμε ανακοινώσει 400... Από 400. Πολύ σωστά, είχαμε ανακοινώσει ότι θα πάρουμε από τις δημοπρασίες, από το σύστημα δημοπρασιών ρήπων 400 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά αυτό το ποσό θα ανέλθει στα 470 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Μάλιστα. Που μιλάμε, δηλαδή Μάλιστα. σχεδόν μισό δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά μέσα από την κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος και έτσι πραγματικά να μην δουν αυτές τις εκρηκτικές αυξήσεις που μένονται στην Ευρώπη, να μην το δουν στους λογαριασμούς που θα λάβουν το επόμενο διάστημα. Άρα η πρώτη είδηση που έρχεται από τον Υπουργό Ενέργειας είναι ότι ενισχύονται κατά 70 εκατομμύρια ευρώ από 400 σε 470 εκατομμύρια ευρώ οι επιχορηγήσεις για το ρεύμα ή συνολικά για πετρέλαιο, για αέριο και για ρεύμα. Ή πάνε μόνο για το ρεύμα. Αυτές, από αυτά τα 470 εκατομμύρια ευρώ, τα 80 ναι. θα αξιοποιηθούν για να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης που έχει ανακοινωθεί, το οποίο υπερδιπλασιάζεται φέτος από 80 Μάλιστα. εκατομμύρια που ήταν πέρσι, θα είναι πάνω από 170 εκατομμύρια φέτος. Και Μάλιστα. με αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο τμήμα της αύξησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και στο φυσικό αέριο με το οποίο είναι συνδεδεμένοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούμε μήνα-μήνα την εξέλιξη των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι από τον Αύγουστο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα πρώτα μέτρα, από το Σεπτέμβριο που στη συνέχεια μετά από τις κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός ανακοινώσαμε με τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Θοδωρή Σκυλακάκη τα δεύτερα μέτρα. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, αυξάνεται ακόμα περισσότερο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και άρα εμείς κάθε μήνα θα επαναξιολογούμε την επιδότηση την οποία θα πρέπει να προσφέρουμε στα νοικοκυριά, ώστε τελικά να διατηρήσουμε αυτό το οποίο έχουμε πει, να είμαστε δηλαδή να μην έχει το ελληνικό νοικοκυριό μία αύξηση η οποία να ξεπερνάει τα 2-3 ευρώ ανά μήνα, με κατανάλωση η οποία βέβαια δεν θα ξεπερνάει τις 300 κιλοβατόρες το μήνα. Λοιπόν, δεύτερη είδηση την οποία δίνει ο κύριος Κρέκας είναι ότι κάθε μήνα θα επαναξιολογούμε την όλη εξέλιξη των πραγμάτων και αναλόγως θα συμπληρώνεται με εκατομμύρια ευρώ όλο αυτό το πλέγμα της στήριξης, κύριε Υπουργέ. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Θα ρωτήσει. Τέλος του μήνα, δηλαδή τώρα ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος. Μάλιστα. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα αξιολογήσουμε, θα δούμε πόσο έχει κυμανθεί η μέση τιμή χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο μήνα Οκτωβρίου. Ναι. Και εφόσον χρειαστεί και είναι αναγκαίο να αυξήσουμε την επιδότηση προς τα ελληνικά νοικοκυριά, θα το κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι ο οδηγός σας. Τα 400 γίνονται 470.
αλλά κάθε τέλος του μηνός θα επαναξιολογείτε την όλη εξέλιξη των πραγμάτων και όσο ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμές, τόσο εσείς θα βγαίνετε και θα ενισχύετε με επιπλέον χρήματα το ελληνικό νοικοκυριό. Πολύ σωστά. Τώρα, είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού, ναι, το είπε και στη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα. Εχθές. Ναι. Ότι δεν θα επιτρέψουμε ως ελληνική κυβέρνηση να μεταφερθεί αυτή η ενεργειακή κρίση στους Έλληνες πολίτες και σε ελληνικά νοικοκυριά. Ερώτημα. Αυτά τα χρήματα τα παίρνετε από το καλάθι του Ταμείου των Ρήπων και πόσα έχει αυτό το ταμείο μέσα? Ακριβώς. Πολύ σωστά. Υπάρχει το σύστημα εμπορίας δημοπρασιών ρήπων. Αυτό τι σημαίνει? Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να επιβάλλει έναν φόρο άνθρακα. Μάλιστα. Για όλες εκείνες τις δραστηριότητες, τις βιομηχανικές και, ναι, της παραγωγής ενέργειας, όπου όταν λειτουργούν εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα διοξίδιο του άνθρακα, που είναι το αίτιο που προκαλεί την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουν και τηλεθεατές σας το μεγάλο πρόβλημα. Να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρένθεση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η κλιματική κρίση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία τελικά επηρεάζουν την καθημερινότητά μας σε πολλούς τομείς, και κοινωνικούς και οικονομικούς, και τελικά και την τσέπη του νοικοκυριού. Άρα, τι έχει κάνει η Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει θεσπίσει έναν φόρο άνθρακα. Αφήστε τον κύριο Τζανάκη, αφού ο άνθρακας έχει δουλειά. Κάθε δραστηριότητα η, ναι, οποία εκπέμπει. Αυτά έσοδα από αυτό το φόρο εμείς τα αξιοποιούμε ακριβώς για να έρθουμε να στηρίξουμε μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι ώστε σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι το 2030 καταρχήν, και στη συνέχεια μέχρι το 2050 που έχει αποφασίσει η Ευρώπη ότι δεν θα πρέπει το ισοζύγιο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα να είναι μηδενικό, ναι, άρα να εξαλείψουμε το αίτιο που προκαλεί την κλιματική κρίση στον πλανήτη μας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα οποία προέρχονται από αυτό το σύστημα, εμείς τα αξιοποιούμε για, μάλιστα, να καλύψουμε τα νοικοκυριά καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης. Τώρα, έχουμε το εξής στοιχείο. Καλημέρα κύριε Τζανάκη. Τι μου κάνετε, καλημέρα, καλά είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ θέλει υπογλώσια η υπόθεση. Έχει ανέβει 100, από τα χαρτιά μου, 189% πάνω η τιμή του ρεύματος. Το φυσικό αέριο έχει φύγει στο Θεό. Και όπως καταλαβαίνετε και το πετρέλαιο, κυρία Ζάγκα, έχει πάει επίσης πάρα πολύ ψηλά. Κύριε Υπουργέ, έρχεται η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις του ηλεκτρικού για όλους ή για συγκεκριμένες κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες? Η ΔΕΗ ήδη έχει ανακοινώσει, ναι, πακέτα, να το πω έτσι, δηλαδή τρόπους αποπληρωμής με δόσεις. Ναι. Είναι πολύ εύκολο είτε κάποιος να ρωτήσει ένα γραφείο της ΔΕΗ, είτε να το διαπιστώσει μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, ναι, οι οποίες δόσεις φτάνουν πολλούς μήνες, εξαρτάται από το ύψος της οφειλής, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους άνθρωποι καταναλωτές οι οποίοι έχουν βρεθεί σε μια δυσκολία πρόσχερα. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλουμε να πω όμως ότι επειδή έρχεται χειμώνας μπροστά, μάλιστα, επειδή μπορεί να έχουμε έναν βαρύ χειμώνα, μάλιστα, και παρόλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν νοικοκυριά και σπίτια τα οποία δυστυχώς δεν θα έχουν τρόπο να θερμανθούν. Δηλαδή θα υπάρξουν οικογενειάρχες που δεν θα έχουν τρόπο να θερμανθούν το σπίτι τους. Άρα τι έχουμε κάνει εμείς? Ανακοινώσαμε ότι δημιουργούμε έναν τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό SOS, έκτακτης ανάγκης, ναι, ενεργειακής αλληλεγγύης, το έχουμε ονομάσει, ναι, ώστε το νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να θερμαθεί τις πολύ κρύες μέρες του χειμώνα θα καλεί αυτό τον αριθμό και άμεσα θα κινητοποιείται μια διαδικασία με μεταφορά του αιτήματος στον οικείο δήμο, στις τριμερείς επιτροπές αξιολόγησης επανασύνδεσης που μετέχει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ο εκπρόσωπος από το ΔΕΔΙΕ και από τη ΔΕΗ, και θα προστρέχουν τις αμέσως επόμενες ώρες να επανασυνδέσουν αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λογαριασμό της ενέργειας, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο. Θα επανασυνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα, ναι, θα καλύπτουμε το κόστος της επανασύνδεσης και θα καλύπτουμε το κόστος του ηλεκτρικού το οποίο θα δαπανίσουν, θα ξοδέψουν τους επόμενους μήνες για να θερμάνουν το σπίτι τους. Ήταν 10 εκατομμύρια αυτό το κονδύλι τα προηγούμενα χρόνια. Και εμείς αυτό το κονδύλι το τετραπλασιάζουμε φέτος στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην δούμε σπίτια τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος
να μην μπορούν να θερμαθούν. Δηλαδή, ένα είδος άμεσης δράσης θα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι έτοιμοι οι Δήμοι να το υποστηρίξουν αυτό μαζί με τη ΔΕΗ. Χαρακτηρίσατε πάρα πολύ σωστά. Είναι μια άμεση, πραγματικά, είναι μια διαδικασία άμεσης ανταπόκρισης. Μάλιστα. Σε μια πραγματική ανάγκη ενός νοικοκυριού να θερμάνει το σπίτι του κατά μεσής του χειμώνα. Δηλαδή... Και ναι, οι τριμελείς αυτές επιτροπές συνεδριάζουν, γι' αυτό όμως το φέρνουμε σε κεντρικό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνει ένα νοικοκυριό, πρέπει να κάνει μια αίτηση στο Δήμο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το πόσο γρήγορα αυτή η αίτηση θα αξιολογηθεί. Γι' αυτό εμείς με τον τηλεφωνικό αριθμό, και να πω εδώ, αλλά και με ανάλογη πλατφόρμα που θα συνδέεται, θα υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα για όσους θέλουν να μπουν μέσω διαδικτύου και να κάνουν την αίτησή τους, θα παρακολουθούμε όλη την διαδικασία, όλα τα βήματα της διαδικασίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι σε λίγες ώρες, σε ώρες θα μπορεί το να συνδεθεί το νοικοκυριό που πραγματικά όμως, προσέξτε, που πραγματικά έχει ανάγκη. Έχουμε ζήσει, έχουμε ζήσει τέτοιες περιπτώσεις, Υπουργέ, ανθρώπων που είχαν οξυγόνο, κύριε Απαγόνη, το ξέρετε. Έτσι. Το ξέρει ο κύριος Τζανάκης, το ξέρει η κυρία Ζάγκα, ο κύριος Μουζάκης, που κοβόταν το ηλεκτρικό και μας πέρανε εδώ τηλέφωνο, μας στέλνανε μήνυμα, παιδιά τρέξτε. Άρα λοιπόν, δημιουργείται αυτό το τετραψήφιο ρυθμό, μία γραμμή αμήνης. Και ένα δεύτερο, η ΔΕΗ θα κόβει ρεύμα. Δηλαδή σε κάποιον που έχει λογαριασμό, ο οποίος είναι βαρύς και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο πολίτης, γιατί για τον α ή β λόγο έχει μια δυναμία πληρωμής, γιατί έχει να κάνει το ένα, έχει να κάνει το άλλο. Πού θα οδηγηθούμε, πού θα πάμε, ελάτε. Η ΔΕΗ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως και στις περιπτώσεις του έντονου καύσωνα, δεν αποκόπτει τις ηλεκτροδοτήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και αυτό το ίδιο θα πράξει και στην περίπτωση που έχουμε ένα δρυμή ψήφος, το οποίο θα έχει μεγάλη διάρκεια. Αλλά επειδή η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει φυσικά τη βιωσιμότητά της, γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και δημιουργούμε τον τετραψήφιο αριθμό, αλλά και αυξάνουμε το ποσό στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, και από 10. Επανασυνδέσεις, επαναλαμβάνω, και για αποπληρωμές αυτών των νοικοκυριών, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μην χρειάζεται η ΔΕΗ να πράττει κάτι το οποίο δεν είναι και ευθύνη δική της. Έτσι, αυτή είναι η ευθύνη του κράτους, η κοινωνική Άρα, πολιτική. Λοιπόν, έρχεστε... Δεν πρέπει να ασκείται από τις εταιρείες, πρέπει να ασκείται από το κράτος, ουσιαστικά, από την πολιτεία. Ουσιαστικά σήμερα ανακοινώνεται ότι τηλεφωνείτε σε αυτόν τον αριθμό, αν έχετε πρόβλημα, παρεμβαίνουμε εμείς και χρηματοδοτούμε τη ΔΕΗ για να μην σας κόψει το ρεύμα, αποδεδειγμένα αν είστε ευάλωτοι. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά να πούμε και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που σε συνεργασία με τον καλό συνάδελφο τον Κυριάκο τον Πιαρακάκη και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα δημιουργήσουμε, ώστε κάποιος να μπορεί και μέσα από το διαδίκτυο να κάνει άμεσα την αίτησή του. Πολύ ωραία. Και επίσης λέτε δόσεις για το ηλεκτρικό. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να πληρώνει με δόσεις ώστε να μην βρεθεί απρόοπτου. Όλα αυτά και το ηλεκτρικό. Πάμε φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, νομίζω ότι η κατάσταση έχει πια ξεφύγει λόγω διεθνών συνθήκων. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο. Όλος ο κόσμος εξαρτάται, το είπε και η κυρία Φόντερ Λάιν, το 90% της Ευρώπης από τη Ρωσία. Είναι, πώς να το πω δηλαδή, είναι κάτι το απίστευτο. Εκεί με τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, μόλις περάσει ο μήνας, σκέπτεστε ενίσχυση της χρηματοδότησης αυτών που έβαλαν φυσικό αέριο ή θα τους κατευθύνετε πάλι προς το ρεύμα, κύριε Υπουργέ? Τι σκέπτεστε για το φυσικό αέριο, γιατί καλπάζουν οι τιμές, το ξέρετε, έχουν φύγει ψηλά. Το φυσικό αέριο πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Με αυτό το, γιατί εξαιτίας της εκκριτικής αύξησης στην τιμή του έχει αυξηθεί, έχει οδηγηθεί και στα ύψη και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ευρωπαϊκό μόνο πρόβλημα, είναι πρόβλημα ολόκληρου του πλανήτη. Δηλαδή το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει σπάσει κάθε ρεκόρ ό,τι αφορά την τιμή πώλησής του. Εμείς έχουμε λάβει μέτρα σε δύο κατευθύνσεις για το φυσικό αέριο. Πρώτον, έχουμε υπερδιπλασιάσει, όπως είπα, το επίδομα θέρμανσης, όπου εκεί είναι και δικαιούχοι φυσικού αερίου, καταναλωτές φυσικού αερίου, ώστε, για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια, θα σας πω, που είχε, ήταν δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης και θα λάμβαναν 220 ευρώ, φέτος θα λάβουν 400 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, ανάλογα βέβαια την περιοχή που είναι. Ένα οικοκυριό στην Αθήνα
μπορεί να είναι δικαιούχοι και να λάβουν 200 ευρώ. Ένα νοικοκυριό αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, που έχει πιο πολύ κρύο, να λάβει 450 ευρώ. Και βέβαια ένα ορεινό χωριό θα λάβει, ένα νοικοκυριό που κάνει πολύ πιο πολύ κρύο και μια ορεινή περιοχή, Φλόρινα, θα λάβουν 600 και 700 ευρώ. Άρα έχουμε μια πολύ δίκαια κατανομή του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό όμως είναι, όπως είπα, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, οι υπόλοιποι... οποίοι προσεγγίζουν τα 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακριβώς. Δεν είναι λίγοι. Τώρα, για όλους τους υπόλοιπους όμως, για όλους τους υπόλοιπους, αλλά και για τους ίδιους, δηλαδή οριζόντια για όλους τους καταναλωτές του Ιππέριου, έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και με τις μεγάλες άλλες εταιρείες που είναι εναλλακτικοί πάροχοι φυσικού αερίου. Και έχουμε διασφαλίσει ότι θα υπάρξει μία έκπτωση οριζόντια της τάξης του 15%. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, οριζόντια. Αρκεί αυτό. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, η οποία θα περάσει τελικά στους λογαριασμούς τους. Και έτσι θα απαλύνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό την τεράστια αύξηση η οποία μένεται στη τιμή του φυσικού. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσετε ή μάλλον η ζωή θα σας φέρει και οι διεθνείς τιμές να το ξαναδείτε, διότι εδώ στο φυσικό αέριο, Αντώνη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση και επαναλαμβάνω σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν πήρε τα μέτρα της, διότι η Ευρώπη είχε εξαρτηθεί, η κυρία Μέρκελ, αγάπες και λουλούδια με τον κύριο Πούτιν και δεν κάνανε καμιά επένδυση και ούτω καθεξής, τη βόλευε το να έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Πούτιν. Ο Πούτιν έκανε τη δουλειά του, κρατούσε ισορροπίες και ξαφνικά έμεινε μετέωρη όλη η Ευρώπη στην κυριολεξία. Έχω τη γνώμη, κύριε Υπουργέ, ότι θα ξαναδείτε το θέμα του φυσικού αερίου. Τα πράγματα θα σας φέρουν προς τα εκεί, ώστε να ξαναδείτε την υπόθεση αυτή. Θα πω ότι εκπείρας το λέω. Ναι. Ελάτε. Θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στήριξε αυτή την πρόταση που έχουμε καταθέσει και εμείς, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει σε προμήθεια φυσικού αερίου σε κεντρικό επίπεδο μέσα από έναν κεντρικό μηχανισμό, να αυξηθούν τα αποθέματα φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, γιατί το άλλο πρόβλημα το οποίο ανησυχεί την Ευρώπη, εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χαμηλά αποθέματα σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Μεγάλη Βρετανία. Σωστό. Γι' αυτό τι φόβο δημιουργεί. Δημιουργεί φόβο ότι εάν έχουμε ένα πολύ δρυμή χειμώνα και μικρή παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τις ανεμογεννήτριες της Γερμανίας και της Βορείου Ευρώπης, τότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις εκρηκτικές συνθήκες ακόμα πιο έντονης αύξησης της τιμής στα ορυκτά καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Ερώτημα. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός ευρωπαϊκός μηχανισμός. Μιλάμε για μια αύξηση της ενέργειας σε επίπεδο Ευρώπης, κύριε Αυτιά, η σωστή οποία παρατήρηση τα 100 αυτή. Δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστή παρατήρηση, σωστός ο προγραμματισμός, σωστά όλα αυτά, αλλά ο χειμώνας μπαίνει. Ερώτημα. Εάν ήμουν συντάκτης του Υπουργείου σας, θα σας το ρωτούσα αύριο το πρωί. Σκέπτεστε επιδότηση φυσικού αερίου στα πρότυπα του ηλεκτρικού ρεύματος, εάν τα πράγματα ξεφύγουνε? Δηλαδή, εάν η κυρία Ζάγκα έχει θέρμανση μέσω ΔΕΗ, ξέρει ότι στις 300 κιλοβατόρες έχει τόσο, έχει 18 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 18. Και 20 τόσες, πόσες είναι τα άτομα ειδικών αναγκών. Σκέπτεστε παρόμοια επιδότηση και στο φυσικό αέριο, όπως και στο ηλεκτρικό ρεύμα, για να μην τρέχουν στην κυρία Παγώνη, με υπογλώσσια, και στον κύριο Τζανάκη. Ο τρόπος που έχουμε, έχουμε δημιουργήσει, έχουμε αποφασίσει να εφαρμόσουμε για να στηρίξουμε τις αυξήσεις στα ορυκτά καύσιμα, επειδή εκεί είναι διαφορετικός και ο τρόπος τιμολόγησης αλλά και ο τρόπος αποπληρωμής των δικαιούχων, γιατί πολλοί έχουν κεντρικές θερμάσεις, δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι η ενέργεια, το ηλεκτρικό, όπου ο καθένας λαμβάνει τον δικό του λογαριασμό ρεύματος από τον δικό του πάροχο, είτε είναι ιδέα είτε εναλλακτικός πάροχος. Γι' αυτό έχουμε συστήσει αυτό το σύστημα του επιδέματος θέρμανσης, όπου έρχεται και με αντικειμενικά κριτήρια, δίνει κατευθείαν στο λογαριασμό του δικαιούχου τα χρήματα. Και ο δικαιούχος αναλαμβάνει να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα ώστε να μειώσει το κόστος της θέρμανσής του. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω ότι αν δούμε ότι ξεφεύγει το πράγμα, φυσικά και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά. Έχουμε πει ότι το κρατώ αυτό. 15%. Το έχετε. 15%. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Το έχετε με το ρεύμα. Από τη στιγμή που το έχετε με το ρεύμα, παίρνετε τους καταλόγους από τους παρόχους φυσικού αερίου, ΔΕΠΑ κλπ.
Βάζατε κάτω τους αριθμούς και στηρίζετε την κοινωνία και τον κόσμο. Και μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε άνετα να αυτό... το κάνετε. Και θα, ναι. και θα βάλετε και αυτό τα γυαλιά στην Ευρώπη. Με τον οριζόντια... ναι. Αυτό κάνουμε με την οριζόντια έκπτωση και επαναλαμβάνω. Στο ηλεκτρικό. Εφόσον δούμε. Μάλιστα. Όχι. Στη δε... Μέσα ναι. στους λογαριασμούς φυσικού αερίου. Ναι. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Πέρα από τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης. Οριζόντια σε όλους, σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, ναι. θα λάβουν μία έκπτωση της τάξης του 15%. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει 2 θερμικές μεγαβατόρες το μήνα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει μία επιδότηση της τάξης έως και των 30 ευρώ το μήνα. Μέστα τι σημαίνει αυτό σε σχέση, να κάνω μία σύγκριση γιατί αξίζει, τον κόπο. Σε σχέση με αυτό το οποίο ανακοίνωσε η αντιπολίτευση. Ναι. Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Λοιπόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ρεύμα είναι 5 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς δίνουμε 60 ευρώ επιδότηση τη μεγαβατόρα για όλα τα νοικοκυριά και 80 ευρώ για τους κατόχους, για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. 5 ευρώ λέει ο κύριος Τσίπρας, 60 ευρώ και 80 ευρώ επιδότηση δίνουμε εμείς. Και για το φυσικό αέριο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μόλις 1 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Και εμείς ερχόμαστε και κάνουμε οριζόντια σε όλους μία έκπτωση της τάξης του 15% που είναι πάνω από 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Και για τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης, ανάλογα με τις καταναλώσεις που έχουν, για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 11 θερμικές μεγαβατόρες και θα πάρει 400 ευρώ, έχει 40 ευρώ επιδότηση τη θερμική μεγαβατόρα. 40 και 10, 50 ευρώ επιδότηση. Απέναντι στο 1 ευρώ κρατώ... που έλεγε να κάνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο τεράστια διαφορά και πόσο πολύ μεγαλύτερη επιδότηση που δίνουμε εμείς είναι έως και 50 φορές η μεγαλύτερη στήριξη είναι χαοτική. Που έχουμε ανακοινώσει εμείς σε σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Κρατώ αυτό που μου είπατε πριν από λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το θέμα του φυσικού αερίου με μεγαλύτερη ενίσχυση. Διότι αν πάρει κάποιος 40 ευρώ ενίσχυση στο λογαριασμό του και του έρθει μια 300 ενώ πλήρωνε 110 και 100, θα του έρθει ο ουρανός φωτίλη. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε δει τα νούμερα. Έτσι. Για θα πείτε σας μου. Πω ένα παράδειγμα. Ελάτε. Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 2 θερμικές μεγαβατόρες το μήνα, που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει βέβαια αυτό πολύ ναι. στον κόσμο που μας βλέπει, σημαίνει ένα λογαριασμό με μια εκτιμόμενη τιμή πώλησης γύρω στα 180 ευρώ το μήνα. Αν πάρει 40 ευρώ επιδότηση τη θερμική μεγαβατόρα και 10 επίσης από την έκπτωση, ναι. δηλαδή 50, θα πάρει 100 ευρώ το μήνα επιδότηση. Άρα αντί για 180 ευρώ θα πληρώσει 80-90 ευρώ. Μάλιστα. Σχεδόν το κρατώ αυτό. Το κρατώ. Σε πολλά νοικοκυριά, σε αυτούς που είναι δικαιούχοι, προσέξτε. Λοιπόν, να είμαι απόλυτα σωστός. Πήρε το λογαριασμό. Σε αυτούς που είναι δικαιούχοι ναι. επιδόματος θέρμανσης, θα υπάρξουν αυτοί που πραγματικά καταναλώνουν φυσικό αέριο σε κρύες περιοχές, θα έχουν μια επιδότηση η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 70 ευρώ το μήνα. Το κρατώ. Πάω και ακόμα ένα θέμα και μετά η κυρία Ζάγκα. Πήρε η κυρία Παγώνη το λογαριασμό, της ΔΕΗ πολύ ορθά. Είχε και κάτι υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί πρέπει να έχουν ρεύμα όλα τα νησιά. Γιατί. Αυτά τα υπόλοιπα που διπλασιάζουν την αξία του ρεύματος και στα οποία η ΔΕΗ δεν έχει καμία συμμετοχή. Έρχεται η ΕΡΤ, έρχεται ο παπάς της Ενορίας, έρχεται το Ευχέλιο που έκανε ο παπάς, έρχεται το καλώδιο X, το κλπ. Αυτά όλα, κύριε Υπουργέ. Ποια στιγμή θα φύγουνε, είναι έτσι κύριε Τζανάκη, όταν παίρνετε το λογαριασμό, δεν βλέπετε κι άλλα από κάτω? Βεβαίως. Ε, κυρία Παγώνη, βεβαίως. Που το λέγατε πριν εννοείται, από λίγη ώρα. Εννοείται, έχει από κάτω κι άλλα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Αυτά όλα, κάποια στιγμή ή από ποια στιγμή θα αρχίσουν να φεύγουν, ώστε να αντιληφθεί ο Έλληνας ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ πια ελαφρύνεται ουσιαστικά. Ελάτε. Από την επόμενη χρονιά έχουμε πει ότι θα έχουμε μία ελάφρυνση της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Ναι. Αυτό φτάνει και τα 400 εκατομμύρια ευρώ μετά το 2023. Μάλιστα. Με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης. Γιατί οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας και τα τέλη χρήσης δικτύου πολλές φορές εξαρτώνται από το ακριβότερο κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά, όπου επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές για να έχουμε ίδιες τιμές ενέργειας όλη την Ελλάδα. Να υποθέσω ότι κάθε τετράμινο, όσο εσείς θα συνδέετε νησιά με καλώδιο, έμαθα ότι η Σκύρος τώρα θα συνδεθεί με τη Μαγνησία. Σωστό. Η Κρήτη. Αυτό με μία μικρή καθυστέρηση, όχι κάθε μήνα, όπως είπατε, κάθε τετράμινο, αλλά σε επίπεδο έτους γίνεται μία αναπροσαρμογή και μειώνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στη δεξιά Μάλιστα. πλευρά του λογαριασμού που παραλαμβάνουμε, όπως
όπως λέμε. Ο κύριος Σίλιας έχει μια πολύ ωραία ερώτηση. Πότε μπορούμε να πάρουμε υγροποιημένο αέριο από την Αίγυπτο που είπε ο Πρωθυπουργός? Καταρχήν αυτό μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή? Ήδη η ΔΕΠΑ είναι σε επαφή με την αντίστοιχη EGAS, Αιγυπτιακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου, και? Για να προχωρήσουν στις πρώτες αγορές εντός του 2022. Μπορεί και το πρώτο τετράμινο του 2022 να έχουμε τα πρώτα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά το μεγάλο στοίχημα, είναι? Η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται και συμφωνήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου της Αιγύπτου, του κ. Σίση, είναι? Και βέβαια μετά από διαπραγματεύσεις που έχουμε κάνει και συνεργασία με τους ομολόγους υπουργούς ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μάλιστα. Στην Αίγυπτο, είναι να κατασκευάσουμε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα ενώσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και θα μεταφέρει ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο δηλαδή, μέσα από την Κύπρο στην Ελλάδα ή κατευθείαν στην Ελλάδα από την Αίγυπτο, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας, πράσινης ενέργειας. Αυτό σε πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια θέλει αυτό? Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αυτά είναι έργα τα οποία έχουν περίοδο ρήμανσης 2-3, μπορεί να φτάσουν και τα 7 χρόνια. Πρέπει να βγάλουμε το χειμώνα όμως, τώρα, Υπουργέ. Γιατί η κυρία Ζάγκα τρέχει και δεν φτάνει με το πετρέλαιο. Καλώστηνα. Σωστή παρατήρησή σας. Καλώστηνα. Αλλά επειδή θα έρθουν πολλοί χειμώνες. Έτσι. Επειδή θα έρθουν πρέπει πολλοί να πάρουμε τα μέτρα μας. Χρόνια, πρέπει να λάβουμε από τώρα τα μέτρα ώστε να μην βρεθούμε σε αντίστοιχες καταστάσεις όπως βρισκόμαστε τώρα. Σωστό. Πολύ σωστό. Κυρία Ζάγκα, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου? Έχουμε απόκληση τιμών. Φυσιολογικό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν μεταφορικά κλπ. Τι ακριβώς θα είχατε να πείτε? Ένα ερώτημα στον Υπουργό για να ολοκληρώσουμε αυτή τη φάση των οικονομικών. Διότι, κυρία Παγώνη και κύριε Τζανάκη, άμα πάνε καλά τα οικονομικά, έχουμε και λιγότερους γιατρούς και λιγότερες παρεμβάσεις. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι. Σου έρχεται η ΔΕΗ, σου έρχεται ο ΕΜΦΙΑ, σου έρχεται ο φόρος. Αν και μειωθήκαν λίγο ο ΕΜΦΙΑ και ο φόρος. Σου έρχεται το ένα, σου έρχεται το άλλο. Λίγο θέλει. Ο φόρος θα πάρει. Κάποιοι τη πίεση, κάποιοι για το κεφάλι, τι θα πάρει? Πάμε, κυρία Ζάγκα, ελάτε. Πάμε. Καλή σας μέρα. Λάθινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Έλατε. Άκουσα προσεκτικά όλα τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση. Και είναι ωραία, αλλά εγώ θα ρωτήσω κατευθείαν τον Υπουργό, τον οποίον τον γνωρίζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί δεν παίρνουν το ρίσκο να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, έστω μέχρι την περίοδο της κρίσης, Μάρτιο-Απρίλιο, να ζεσταθεί όλος ο κόσμος, όχι με επιδόματα. Είμαστε σε περίοδο κρίσης. Ο κορονοϊός χτυπάει ακόμα τα σπιτικά μας. Πάμε απάντηση από τον Υπουργό. Έρχεται χειμώνας. Γιατί να μην ζεσταθούν όλοι οι υγιεινά? Ελάτε, Υπουργέ. Φτηνό καλό πετρέλαιο. Ελάτε, Υπουργέ. Γι' αυτό και έχουμε υπερδιπλασιάσει φέτος το επίδομα θέρμανσης. Για ποιο λόγο προχωρούμε στην θέσπιση αυτού του επιδόματος, όπου είναι στοχευμένο σε σχέση με μία οριζόντια μείωση? Γιατί πάρα πολύ απλά, και πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς όταν βλέπουμε μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία οριζόντια μείωση η οποία θα κόστιζε πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πιθανότητα στον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ότι αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη πραγματικά έχουν μια οικονομική στήριξη. Τώρα, κυρία Ζάγκα, σας λέει τώρα ότι ο πλούσιος που έχει να πληρώνει πετρελαιάκι μια χαρά και ρεύμα μια χαρά και φυσικό αέριο μια χαρά, ουσιαστικά ο φτωχός θα τον χρηματοδοτούσε. Και σας λέει ότι για το φτωχό δίνουμε την επιδότηση ώστε να ισοσκελίζουμε αυτό το οποίο λέτε τώρα. Κύριε, καταλάβατε? Πια, υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί στην Ελλάδα. Ναι. Πάρα πολλοί οι οποίοι δεν παίρνουν επίδομα. Και θα πω κατευθείαν στον Υπουργό. Άρα να διευρυνθεί το όριο. Με αυτόν τον τρόπο που παραμένει ακριβό το πετρέλαιο, 45% ακριβότερο από πέρσι, τώρα θα αρχίσει, θα κυκλοφορεί πολύ σύντομα το ναυτιλιακό πετρέλαιο, δηλαδή, το οποίο θα, το παράνομο, το οποίο θα χτυπά το τις πόρτες αυτό, των το φοβάστε, διαχειριστών. Τι θα κάνετε εκεί? Το φοβάστε αυτό? Το φοβάμαι πάρα πολύ. Τις πειραγμένες ατλίες φοβάστε? Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Δύο πράγματα έχετε πει και έχετε βγει αληθινοί. Μαύρο πετρέλαιο, ναυτιλιακό και πειραγμένες ατλίες. Βεβαίως. Υπάρχουν πειραγμένες ατλίες. Κοινό μυστικό. Παρεμβαίνουν στο λογισμικό. Ναι. Υπάρχουν ένα είδος ορισμένο αντλιών. Μάλιστα. Όπου παρεμβαίνουν και κλέβουν τον κόσμο. Και γιατί? Και δήθεν πουλάνε φτηνά, ενώ είναι πανάκριβοι. Και γιατί το ξέρει ο Υπουργό
γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί που πουλάνε σε τιμή κάτω τιμή δηληστηρίου. Τι εκεί λέτε? Που εγώ αγοράζω, ναι, χονδρικός, πουλάνε λιανικός. Τι θα γίνει με αυτό το έλεγχοι θέμα? Έλεγχοι δεν γίνονται, κυρία Ζάκα. Ορίστε. Έλεγχοι δεν γίνονται, έλεγχοι. Δεν ξέρω, πάντως έρχονται σημαίνα και κάνουν όλο έλεγχο. Να πάνε εκεί που πρέπει να κάνουν. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών. Να δούνε αυτοί που πουλάνε πολύ φτηνά. Είναι πράγματι φτηνή ή το παίζουν πουλάνε φτηνή και είναι πανάκριβη. Πουλάνε κάτω από το δηληστήριο. Ένα λεπτό. Πουλάνε... Βεβαίως. Βεβαίως. Κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους, δηλαδή. Δεν ξέρω. Για ποιον είναι? Εγώ νομίζω ότι θα σταματήσω να αγοράζω από τα δηληστήρια και θα πάω σε αυτούς να αγοράζω. Δεν με συμφέρει ποια φαίνεται το δηληστήριο. Υπουργέ, κάτι πρέπει να κάνετε. Κάνει καταγγελία σήμερα, που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Φοβάται το μαύρο, το ναυτιλιακό. Καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Παγωνία. Κάποιοι από το Αφγανιστάν. Λοιπόν. Και... Δεν προλαβαίνουν να το αποχρωματίσουν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Υπουργέ, πρόβλημα για όλους. Τις πειραγμένες αντλίες που καταγγέλει τώρα η κυρία Ζάκα. Βεβαίως. Μπορείτε να τις εντοπίσετε? Γίνεται μία, καταρχήν πρέπει να... Έχει δίκιο η κυρία Ζάκα. Και εντοπίστε περιφέρεια, υπάρχουν... δήμους, τα πάντα, όλα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Έλατε. Ο πόλεμος κατά των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και της λαθρεμπορίας, γιατί μιλάμε για λαθρεμπόριο. Βέβαια. Άρα μιλά για μια πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Έτσι. Ο πόλεμος αυτός είναι ένας πόλεμος ο οποίος μένεται και συνεχίζεται κάθε χρόνο. Από το 90 που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση. Από τότε, Υπουργέ, είναι φοβερό. Από τότε. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και έχει μειωθεί το φαινόμενο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να έχει απόλυτα εξαλειφθεί. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέσα από την αναβάθμιση, την τεχνολογική αναβάθμιση στην οποία προχωράει, ναι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την πλήρη ενσωμάτωση όλων των ταμιακών μηχανών μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα όπου πια μακάρι θα μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ποιος εκδίδει, τι εκδίδει, τι πουλάει, ποιος παραλαμβάνει, τότε ο έλεγχος θα γίνει πολύ πολύ πιο εύκολος και άλλο αυτό το φαινόμενο θα εξαλειφθεί. Μακάρι. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το πολεμάμε χρόνια. Και δεν αυτή εκλήθει τη στιγμή έχουμε ένα έκτακτο φαινόμενο που έχει φτάσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι στο 1,10 και παραπάνω ίσως. Άρα εμείς εφαρμόζουμε μια στρατηγική η οποία δίνει απευθείας επιδότηση σε 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά από τα 4 εκατομμύρια που έχουμε, δηλαδή πάνω από το 30% από τα 4 εκατομμύρια σπίτια. Άρα 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες. Να πούμε ότι ένα νοικοκυριό έχει κατά μέσο όρο 3 μέλη, που σημαίνει ότι καλύπτουμε σχεδόν το 40-50% των Ελλήνων με το επίδομα θέρμανσης. Και με τον οριζόντιο, φυσικά με την οριζόντια έκπτωση του 15% στο φυσικά αέριο, καλύπτουμε και τους υπόλοιπους. Και επιπλέον θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Αν δούμε ότι ξεφεύγει το πράγμα. Συνεχίστε του ελέγχου, κύριε Υπουργέ. Το πετρέλαιο να είναι στο συνεχίστε του ελέγχου. Έχω πολλά. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, μία λέξη για την Κοζάνη μας. Η τηλεθέρμανση εκεί, τι γίνεται? Θα έχουμε επιδότηση εκεί με δύο λόγια? Γιατί έχω πολλά μηνύματα από την Κοζάνη και από τα παιδιά από το Κοζάνη Live. Περιμένουν μία απάντηση. Γιατί η Κοζάνη έχει υποστεί πάρα πολλά αυτή η περιοχή. Ελάτε. Είμαστε σε συνεργασία, ναι, με τον Δήμο Εορδέας, με την ΔΕΗ και θα βρούμε τρόπο, μακάρι, να στηρίξουμε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Γιατί έκλεισαν κάποιες διοικητικές μονάδες που ήταν πεπαλαιωμένες και είχαν συμπληρώσει τις ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιούν ηλεκτρολέβητες, δηλαδή χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για να θερμαίνουν το νερό, μάλιστα, το οποίο στη συνέχεια με τηλεθέρμανση θερμαίνει τα σπίτια. Ακριβώς. Εμείς θα βρούμε τρόπο να καλύψουμε το έξτρα, μακάρι, κόστος που προκύπτει από την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι άνθρωποι που εκεί έχουν και τεράστιο πρόβλημα με το κρύο, έχω ζήσει 3 χρόνια στην Κοζάνη με μείον 17 βαθμούς Κελσίου, γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται και στην Πτολεμαΐδα βέβαια και στις υπόλοιπες περιοχές. Άρα θα βρούμε μια λύση για να στηρίξουμε το πρόβλημα που έχουμε. Τα κρατώ όλα αυτά, να θυμηθείτε και τους εμπόρους της Θεσσαλονίκης που μας ενημέρωσαν μόλις. Παλί και έμπειροι δημοσιογράφοι του ενεργειακού ρεπορτάζ μου λένε σε όποιες χώρες μειώθηκε ο φόρος στα καύσιμα, σταμάτησε και η φοροδιαφυγή στα καύσιμα, γιατί δεν συμφέρει. Είχα πει σε έναν υπουργό οικονομικών, γιατί δεν μειώνεις φόρος στα καύσιμα, να ζεσταθεί ο κόσμος. Μου λέει, τι, για να κρυώσω εγώ, να μην έχω πολλά έσοδα? Και με κοίταζε καλά. Λοιπόν, Υπουργέ, σε ευχαριστώ θερμά. Δίπλα στον κόσμο, Υπουργέ. Δίπλα στον κόσμο. Εγώ σταθερά. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και την κυρία Ζάκα. 8:47 πρώτα λεπτά.